Τα σκαλοπάτια θα ανεβώ, θα μπω σε ένα παλάτι. Το ξέρω θα να πάτη, δεν θα αναλυθινώ. Είναι στίχη του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του Κύπριου αγωνιστή της ΕΟΚΑ, ήρωα και ποιητή, που απαγχωνίστηκε τον Μάρτιο του 1957 από τις αγγλικές δυνάμεις κατοχής σε ηλικία μόλις 19 ετών, προκαλώντας παγκόσμια αντίδραση και κατακραυγή. Η δράση μας εναντίον των Άγγλων κυρίως ξεκίνησε από το 1953 και μετά, με τα γεγονότα της Στέψης. Ανέβηκε αμέσως πάνω στα προπήλαια και εγκατέβασε την αγγλική σημαία, δίνοντας έτσι σε όλους το σύνθημα. Οι δικηγόροι του με τηλεγράφημα προς την Βασίλισσα Ελισάβετ τη ζήτησαν να του δώσει χάρη. Εκείνη όμως δεν απάντησε ποτέ. Θέλαμε να τον ακουμπήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε. Δεν μας άφησαν. Τον χαιρετήσαμε απλά, ακουμπώντας την παλάμη μας πάνω στο τέλι της κλειστής πόρτας. Η απάντηση είχε δοθεί πρωτύτερα από τον Υπουργό Αποικιών του Ηνωμένου Βασιλείου σε Βρετανούς αλλά και Αμερικανούς βουλευτές, που έκαναν έκκληση να δοθεί χάρη στον 19χρονο αγωνιστή ότι είναι θέμα της Βρετανικής δικαιοσύνης. Η σιωπή της Ελισάβετ ωστόσο την κατέστησε ανεπιθύμητη σε μεγάλο μέρος του κυπριακού λαού. Το 1993, μάλιστα, κατά τη δεύτερη επίσκεψή της στη Μεγαλόνισο, σημειώθηκαν επεισόδια. Μπολιασμένος με τα ιδανικά των μεγαλύτερων για ελευθερία και ένωση με την Ελλάδα, ο Βαγορής, όπως τον φώναζαν, δεν επέτρεψε καν στους δικηγόρους του να τον υπερασπιστούν στο δικαστήριο. Από τα λόγια του προς το δικαστήριο φαινόταν πως αντιμετώπιζε το θάνατο που ερχόταν με υπερηφάνεια. Ξέρω ότι θα με καταδικάσετε εις θάνατο. Όμως ό,τι έκανα, το έκανα ως Έλλην Κύπριος, ο οποίος αγωνίζεται για την ελευθερία της πατρίδας του. Τίποτε άλλο. Αυτά είπε στην απολογία του Ευαγόρας. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης ήταν ο τελευταίος Κύπριος αγωνιστής που απαγχωνίστηκε από τις αγγλικές δυνάμεις κατοχής στη δεκαετία του 1950. Είχαν προηγηθεί άλλοι 8 απαγχωνισμοί Κύπριων αγωνιστών της ΕΟΚΑ, με πρώτους τον Μιχαλάκη Καραολή 23 ετών και τον Ανδρέα Δημητρίου 22, στις 10 Μαΐου του 1956. Ο μαρτυρικός του θάνατος, η ηρωική του στάση μπροστά στο ικρίωμα, πυροδότησε διαδηλώσεις και διεθνή κατακραυγή. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 1955, κυβερνήτης στο νησί είχε αναλάβει ο στρατάρχης Τζον Χάρτινγκ με διευρυμένες στρατιωτικές και πολιτικές εξουσίες και εντολή να καταπνίξει τον αγώνα των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Ήταν η Βρετανική απάντηση στον εθνικό απελευθερωτικό κυπριακό αγώνα της ΕΟΚΑ, που ξεκίνησε τη δράση της στο νησί τον Απρίλιο του 1955.